Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνάω Tech Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα καινούριο προϊόν που μόλις έφτασε στα χέρια μου Keep out X4 Mouse Το συγκεκριμένο μου το έδωσαν τα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τους την προσφορά να το δω και να το ανοίξω είναι ένα ποντίκι το οποίο έρχεται στα 17 ευρώ. Βλέπουμε τα πράσινα λόγο τη εταιρεία. Αρκετά οικονομικό ποντίκι, θα έλεγα. Δεν το έχω πιάσει στα χέρια μου, είναι η πρώτη φορά που το πιάνω και θα το δούμε μαζί τι έχει μέσα και πώ λειτουργεί. Γύρω-γύρω στο κουτάκι του βλέπουμε κάποιε βασικέ λειτουργίε του ποντικού. Από τα πλαϊνά του να σα πω έχει software included. Έχω ένα μεγάλο θέμα που έχω αντιμετωπίσει με τα ποντίκια γενικά και τα ΟΚΑΝΤΑ, δεν θυμάμαι το είχαμε κάνει και στο. Unboxing, αλλά δεν το είχα πει ότι δεν είχαν drivers. Το συγκεκριμένο λέει ότι έχει drivers. Αν και θα πρότεινα για όσου, επειδή το έχουμε δει και με το Hanzo, αυτό του οποίου οι drivers είναι χάλια πραγματικά, δοκιμάστε το λίγο καιρό χωρί drivers να δείτε πώ θα πάει και μετά, εάν έχει το οποιοδήποτε θέμα, ξαναβγάλει του. Δηλαδή, οι εταιρείε συγκεκριμένε Kiki Out και Element, δυστυχώ, ένα αρνητικό που έχουν είναι οι drivers του. Τέλο πάντων, το συγκεκριμένο λέει ότι έχει drivers. Έχει επεξεργαστεί μέσα chipset. Avago 50 5050, έτσι λέει, ελπίζω να μην είναι 5050, -50, να δουλέψει, να μην δουλέψει. Λοιπόν, Design Utility, DPI έως 3500, αρκετά μεγάλο DPI φτάνει το συγκεκριμένο. Και On-Fly, On-The-Fly αλλαγή, δηλαδή μπορούμε να το αλλάξουμε το DPI καθώς το χειριζόμαστε. Λοιπόν, λίγο να σας διαβάσω τι άλλα έχουμε. Έχουμε Fire Key, Alt Tab. Α, ah, στο συγκεκριμένο έχει και ένα κουμπί το οποίο απλά το πατάτε για να μην κάνετε Alt Tab και να βγαίνετε από το παιχνίδι σα. Πολύ καλά, πρώτη φορά το έχω δει αυτό στο ποντίκι. Next button, previous button, ωραία. Ένα κουμπί στο κέντρο που αλλάζει το DPI. Δεξί κουμπί, αριστερό εντάξει. Και scroll wheel. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ όμορφο. Και είναι και για Windows και για OS X. Το συγκεκριμένο ανοίγει. Με ελπίζω να το βγάλω καλά και να μην το χαλάσω είναι λίγο περίεργο το κουτί του, ήταν από τα πιο περίεργα κουτιά αναγκαστικά θα το ανοίξω έτσι ναι. δεν ξέρω ότι για κάποιο λόγο μυστήριο δεν βγαίνει αρκετά δύσκολο κουτί θα τα ανοίξω και από κάτω θα μου επιτρέψετε να πάρω λίγο το χρόνο γιατί αυτά είναι τα θέματα του unboxing μπορεί να δυσκολευτείτε πάρα πολύ στο πως θα τα ανοίξετε μάλιστα Τέλο yeah, πάντων, πρέπει να το σύρω στο πλάι και να το κάνω. Θα το δείτε αν κάποιο το πάρει για να ξέρετε και πώ να το γίνει να μην το σκίσετε. Απλά το πάτε στη μία άκρη το, πλαστικό το χαρτί του, κόβετε το πλαστικό και το βγάζετε. Δεξ. Υπέροχα, πολύ πλοκο σχέδιο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ποντίκι. Αχ, τι έχει μέσα. Α ξεκινήσουμε τα βασικά. Πρώτα απ' όλα, Αφήνουμε το ποντίκι στην άκρη για να ασχοληθούμε μαζί του αναλυτικά. Πολύ ωραία συσκευασία, τακτοποιημένα όμορφα τα χαρτιά του. Να δούμε και τι άλλο έχει μαζί η KeyPOut. Η οποία τίνει να βάζει και αυτοκόλλητα στι συσκευασίε τη, όπω έχουμε δει στα προϊόντα που έχω κάνει unboxing μέχρι τώρα. Α ξεκινήσουμε τα βασικά. Ένα manual το οποίο μα λέει πώ να ρυθμίσουμε στο λειτουργικό, στο software, τα πλήκτρα. Πάρα πολύ καλό, χρήσιμο για όσου θέλετε να ασχοληθείτε να βάζετε διάφορα macros πάνω το CD με, τις, ε, με τους drivers θα συνιστούσα να μπείτε στο site δεν έχει κυπά ούτε site ούτε η element θα, μπείτε, θα σας βάλω στο link από κάτω της αντιπροσωπείας το οποίο λέει αναλυτικά τι γίνεται με τους drivers αυτό εδώ είναι ένα, μια εγγύηση με κάποια βασικά τηλέφωνα πρώτη φορά το βλέπω το συγκεκριμένο, ενδιαφέρον δύο αυτοκολλητάκια της Keep Out, αρκετά ενδιαφέροντα, φωσφοριζέ, το, έχετε προσέξει το πράσινο, την αιμονή με το πράσινο χρώμα της εταιρείας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το, καλώ... αυτό εδώ είναι το ποντίκι μάλλον, ας ξεκινήσουμε από το καλώδιο. Λοιπόν, το ποντίκι μας, αρκετά όμορφο, αρκετά στιβαρό θα έλεγα. Είχα κάνει και ένα προηγούμενο ποντίκι unboxing τη συγκεκριμένη εταιρεία. Έχουν ακριβώ την ίδια αίσθηση. Πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι, θα έλεγα έτσι όπω το πιασα. Λοιπόν, USB 2 με κορδόνι sleeved το καλώδιο. Αρκετά καλό. Αρκετά μακρύ, θα έλεγα. Και πάμε στο ποντίκι αυτό καθε αυτό. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε με τα βασικά. Το ποντίκι βλέπετε έχει αυτό το grip εδώ πέρα. Είναι πλαστικό, δεν είναι rubber. Είναι χαραγμένο πλαστικό το οποίο τουλάχιστον δεν φθήρεται εύκολα και το πιάνουμε στο χέρι. Λοιπόν, αυτό επειδή έχω μεγάλα χέρια γενικά, βλέπω ότι κάθεται αρκετά όμορφα στο χέρι μου βλέπετε. Αν και λίγο ζορίζεται, η αλήθεια είναι αυτό εδώ. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι κάτι το οποίο δεν θα το προσέξετε και πάρα πολύ. Τα στο χέρι μου κάθεται αρκετά καλά. Λοιπόν, πάνω το γκρι, η γκρι περιοχή είναι rubberized και βλέπουμε εδώ πέρα σχεδιασμένα πάλι τα κλασικά 1, 2, 3, 4, 5 της εταιρεία, αν και δεν αλλάζουν χρώμα είναι το 4 πράσινο το χρωματάκι, να σας το δείξω όσο γίνεται λοιπόν εδώ, ναι, τα βλέπετε έχουμε τη ροδέλα μας η οποία είναι λαστι, λαστιχένια rubberized και έχουμε 4 πλήκτρα αυτό εδώ το πλήκτρο το οποίο πλήκτρο είναι το Alt Tab μας, να βάλω λίγο την κάμερα να εστιάσει, εστίασα, Εστειάσε. ναι, υπέροχα. Ε, αυτό εδώ είναι on fire. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάποια ποντίκια έχουν slow fire, δηλαδή επιβραδύνουν λίγο το χρόνο καθώ στοχεύουμε για first person shooter. Οπότε το συγκεκριμένο είναι αποκλειστικά από ό,τι καταλαβαίνω για first person shooter παιχνίδια. Έχουμε μπρο πίσω δύο κουμπιά τα οποία αριθμίζονται και on game και από το πρόγραμμα. Και το συγκεκριμένο που αλλάζει τα DPI μας. Ας το συνδέσω κιόλας, να δούμε θα ανάψει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ποντίκι, όπως βλέπετε Ανάβουν τα φωτάκια του από το πλάι. Έχουμε από κάτω τον αισθητήρα. Τέσσερα pads για να μην γλιστράει και να μην χαρακώνει το γραφείο μα. Ότι να φτύρεται η επιφάνειά του. Αρκετά στιβαρό, αρκετά ωραίο. Πιο βαρύ από το steel series που έχω, το Diablo 3. Να δούμε. πατώντας το, θα αλλάξει κάτι στο CPI. Βλέπετε ότι. Oh, Ωραίο αυτό. Καθώς αλλάζει το CPI, αλλάζουν διάφορα χρωματάκια. Οπότε, ας ξεκινήσουμε να μετράμε. 1, 2, 3, 4. Από ότι έχει 4 διαφορετικές ενδείξεις του DPI μας, ανάλογα με το πώς θέλουμε από μικρό είναι μέχρι, μέχρι 3.600, νομίζω, αν σας είπα και στην αρχή, αν είδα καλά. Πάρα πολύ ωραίο και εκτός από αυτό βλέπετε ότι αλλάζει και το χρώμα στο... Όχι, στο λογότυπο δεν αλλάζει. Μασικά να σας πω. Το λογότυπο αλλάζει χρώμα μόνο του. Να εστιάσει λίγο η κάμερα. Ναι, βλέπετε ότι αλλάζει ανεξάρτητα χρώμα μόνο του το keep out του λόγου της εταιρείας. Λοιπόν, με συγχωρείτε που κάνω αυτό συνέχεια με το χέρι μου, αλλά θέλω να μπορέσει αυτό το πράγμα να εστιάσει. Έχουμε ένα μικρό θέμα με τα zoom in, zoom out το βλέπετε και καθώς αλλάζω το χρώμα δεν επηρεάζεται οπότε αυτό είναι ανεξάρτητο φωτισμός του Breath in κάνει το συγκεκριμένο ποντίκι στο χρώμα του στο λογότυπο αρκετά στιβαρό στα 17 ευρώ βγαίνει το συγκεκριμένο α επίσης κάτι άλλο το οποίο πρόσεξα αν δείτε εδώ πέρα δείτε που είναι το καλώδιο του και μου κάνει εντύπωση τους ξέφυγε ή το έκαναν επιτίδες έτσι Ίσως να είναι πιο βολικό για δεξιόχειρες. Θα σα γελάσω. Δείτε το καλώδιο που είναι. Θα έπρεπε να είναι κάπου εδώ κανονικά, αλλά η εταιρεία επέλεξε να το βάλει σε αυτή την πλευρά. Ίσως δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε ποντίκι. Συνήθω οι εταιρείε βάζουν το καλώδιο στο κέντρο. Αλλά εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Έτσι επιθετικό σχήμα βλέπετε. Αρκετά όμορφο ποντίκι, αρκετά στιβαρό. Να δούμε και την απόκρισή του. Λοιπόν, Το πιο γρήγορο είναι το πορτοκαλί. Όταν είναι στο πορτοκαλί, είναι στο μέγιστο CPI, έτσι όπω το βάζω στο πλάι. Λοιπόν, το πιο αργό του είναι το κόκκινο. Ενδιάμεσο το πράσινο και το μπλε ακόμα πιο ενδιάμεσο. Η πιο γρήγορη εφαρμογή του CPI του δίκτυ, του CPI, έχω κολλήσει με το Diablo. Λοιπόν, το πιο γρήγορο, η, ε, τα πιο γρήγορα DPI τα έχει με το πρωτοκαλί, όπως σας είπα. Λοιπόν, αυτό ήταν το X4 της Keep Out. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos, 17 ευρώ, ένα αρκετά οικονομικό ποντίκι για όσους ενδιαφέρονται για first person shooter παιχνίδια. Όχι ότι δεν θα παίξει και κάτι άλλο, αλλά έχει σχεδιασμένο ειδικά buttons για να, κάνουμε, να τα χρησιμοποιούμε σε first person shooter. Επίσης, να πω και το τελευταίο ξανά, αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα που κάνει αλτά, πολύ πρακτικό, προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, αρκετά έξυπνο, όχι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε σε κάποιο άλλο ποντίκι ρυθμίζοντας τα, τα buttons τους, αλλά εντάξει, λοιπόν, check that now, ήμουν ο Κώστα, να έχετε μια μορφή μέρα, γεια σας!